Είναι μια όμορφη στιγμή, μια ευχάριστη στιγμή, διότι δεχόμαστε ως Κάλυμνος μία επίσκεψη από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, και λέω μπήκε με το δεξί, γιατί κύριε Κόνσολα, μας κάνετε ποδαρικό ως στο επίσημο. Ήδη έχουν προηγηθεί αρκετές επισκέψεις του Δημάρχου, θεσμικά με τον κύριο Περιφερειάρχη, και σας λέω ότι ήταν μια θετική επίσκεψη. Επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, επίσης μια πολύ καλή επίσκεψη, και θεσμικά έρχεστε εσείς, μας κάνετε ποδαρικό στο νησί της Καλύμνου. Εύχομαι αυτή η συνάντηση να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγική, εποφελία των κοινωνιών που και οι δυο αυτοί υπηρετούμε. Αυτές υπηρετούμε. Εσείς ευρύτερα των κοινωνιών της Δωδεκανήσου και εμείς την τοπική μας κοινωνία της Καλλιόπιστος. Διάθεση υπάρχει. Εσείς έχετε και σπουδαία εμπειρία στο χώρο, μία καλή συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο χρειάζεται για να δοθούν λύσεις σε θέματα, σε ζητήματα που ταλανίζουν την Κάλυμνο και τα οποία ζητήματα έπρεπε να είχαν τελειώσει χθες για να μπορέσουμε να πάμε στη νέα εποχή και να εξυγχρονιστούμε και να μπορέσει ο κόσμος της Καλύμνου να μείνει στο νησί και να ζήσει ή δυνατόν με αξιοπρέπεια. Καλωσορίσατε λοιπόν, θα μείνουμε εμείς να συντονιστούμε, να προγραμματιστούμε για οτιδήποτε και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι σήμερα εδώ στο Δήμο Καλύμνου και να συναντήσω και εσάς και τους συνεργάτες σας αντιδημάρχους και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Θέλω από την αρχή να εκφράσω την βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μια παραγωγική συνεργασία μεταξύ μας, όπως θα έχει και ο Δήμαρχος Καλύμνου και η Δημοτική Αρχή με τους άλλους βουλευτές ο Δεκανήσου. Προϋπόθεση δημιουργίας και αποτελεσματικότητας είναι το να υπάρχει η διάθεση συνεργασίας άρρηκτης στην υπηρεσία, όπως είπατε, των κοινωνιών, προκειμένου να έχουμε ορατό και διακριτό αποτέλεσμα όταν τελειώσει αυτή η θητεία. Είμαι πολύ ευτυχής που σε αυτή σας την προσπάθεια ξεκινάω εγώ τις θεσμικές επισκέψεις. Και είναι η πρώτη φορά, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας επισκέπτεται το Δήμαρχο Καλύμνου. Αυτό δεν έχει μια προσχηματική ταυτότητα, αλλά έχει ένα περίβλημα με περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι τα ψυχικά αποθέματα που έχω και εγώ και εσείς, χωρίς ιδιοτέλεια να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε το σχέδιο της δικής της παράταξης του Δήμου Καλύμνου για τα επόμενα 5 χρόνια. Ό,τι θετικό βρήκατε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είμαι βέβαιος ότι θα το συνεχίσετε. Ό,τι και να έχετε βρει και έχετε σχεδιάσει να καλύψουμε, θεωρήστε μας φυσικό συμπαραστάτη και συνεργάτη. Είναι σημαντικό οι πολίτες να μας κρίνουν αυστηρά, αλλά πάντα όταν υπάρχει ευπρέπεια και σχέδιο, τότε θα μας κρίνουν ακόμα μεγαλύτερη ματιά. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή επιτυχία στο έργο σας και είμαι βέβαιος ότι το τέλος της πενταετίας θα μας βρει με θετικό πρόσημο. Ευχαριστώ. Να είστε υγιείς και ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου όλα ξεκινούν από το πρώτο βήμα, τις αρχικές σκέψεις, την ιεράρχηση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση. Οπότε εδώ είμαστε και να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε, να αξιολογηθεί ο καθένας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του και να πάμε ξανά με την ανατροφοδότηση στη νέα χρονιά με πιο σταθερά βήματα, πάντα για το καλό της Καλύμνου. Θα παρακαλέσω να μείνουμε και να κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.